Λοιπόν, ο κύριος Καραδανασόπουλος, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είναι μαζί μας και να σας ευχαριστήσω πολύ. Εννοείται θα συζητήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά. Πάμε όμως, παρακαλώ, κύριε Καραδανασόπουλε, να κάνουμε ένα σχόλιο για αυτά τα οποία συμβαίνουν στα πανεπιστήμια. Ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, υπάρχει μια τρομακτική ένταση και το Αριστοτέλειο φαίνεται να μην μπορεί να ησυχάσει, ξέρετε, ότι ξημερώνει κάθε μέρα. Κοιτάξτε, σε σχέση με τα χθεσινά επεισόδια, είχαμε μια πρόκλητη επίδειξη βίας από το ΑΜΑΤ σε μια συγκέντρωση την οποία διοργάνουν φοιτητικοί σύλλογοι ενάντια στην παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο θέλει να επιβάλλει την παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια και από αυτόν τον τρόπο στέλνει τα ΜΑΤ, αξιοποιεί προβοκατόρικες ενέργειες, οι ασφαλίτες αλωνίζουν με συγκεκριμένο και διατεταγμένο ρόλο. Και από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη αυτή η ενέργεια που έρχεται ως συνέχεια και των προθέσεων της κυβέρνησης με το νέο νόμο πλαίσιο το οποίο δημοσιεύματα χθεσινά αναδεικνύουν μια σειρά στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα είναι σε βάρος, ας το πούμε έτσι, των αναγκών των φοιτητών για ολοκληρωμένη μόρφωση, είναι και επί της ουσίας μετατρέπουν τα πανεπιστήμια πλέον σε σούπερ μάρκετ. Μιλάτε ουσιαστικά για το πώς διαμορφώνονται οι πρώτες πληροφορίες και ουσιαστικά για το σχέδιο για τα πανεπιστήμια του Υπουργείου Παιδείας. Θα το δούμε βεβαίως να εξελίσσεται στη συνέχεια μέχρι που θα καταλήξει. Ακριβώς. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, δεν είναι τρομερό ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία όντως να χρειάζεται ως ένα βαθμό να φυλαχθούν εργασίες για μια βιβλιοθήκη μέσα σε πανεπιστημιακό χώρο. Να συζητήσουμε βεβαίως ότι θα μπορούσε, και θέλω την άποψή σας πιο συγκεκριμένα, ποια άλλη διαχείριση θα μπορούσε να είχε γίνει ώστε να μην χρειάζεται να υπάρχουν απ' έξω οι αστυνομικοί και να λέει το Υπουργείο Προστασίας εκεί θα μείνουν μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες και να ερεθίζονται βεβαίως άλλα αντανακλαστικά. Θα μπορούσαν τα πράγματα και θα έπρεπε να είναι γενικά πιο ήρεμα και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Κοιτάξτε, το ζήτημα της κατασκευής της βιβλιοθήκης αποτελεί το πρόσχημα. Αξιοποιεί αυτό το πρόσχημα η κυβέρνηση για να επιβάλλει την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες προκαλούν. Και ακριβώς αυτές οι προκλήσεις είναι που τροφοδοτούν τις εντάσεις και ταυτόχρονα ρίχνουν νερό στο μήλο προβοκατόρικων ενεργειών οι οποίες μπορεί να γίνονται και οι οποίες αξιοποιούνται από την αστυνομία. Άρα καταλαβαίνω από ότι συντάσσεστε με το ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα με ποιους συντασσόμαστε. Το ζήτημα είναι τι πρέπει να γίνει, ούτως ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να έχουν διασφαλισμένα δικαιώματα, να έχουν πτυχία τα οποία να αντανακλούν τις ανάγκες και τις δυνατότητες και βεβαίως μια φοιτητική μέρημνα η οποία ανακαλύπτει τις δικές τους ανάγκες. Όλα αυτά δεν κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, η υποβάθμιση των πτυχίων, η αξιολόγηση, τα πανεπιστήμια ανώνυμες εταιρείες, η υποταγή της έρευνας στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι της επιστήμης. Που βέβαια όλα είναι αυτά και διαμορφώνουν ζητούμενο, κύριε ένα εκρηκτικό περιβάλλον. Και των πανεπιστημίων. Δηλαδή αυτή η διασύνδεση είναι κάτι που οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί το ζητούν και το επιδιώκουν ίσως και οι φοιτητές προκειμένου να πέσει πιο πολύ χρήμα, στο πούμε έτσι, και στα πανεπιστήμια και να υπάρχει μια καλύτερη ροή και επιστημόνων προς τις επιχειρήσεις. Τι θα λέγατε γι' αυτό? Προσέξτε, εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα πανεπιστήμια παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και άρα είναι μοχλός ανάπτυξης παραγωγικής δραστηριότητας. Αυτό είναι όμως ένα ζητούμενο. Είναι άλλο θέμα να υποτάσσεται η έρευνα στις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και αυτή η έρευνα να εμπορευματοποιείται. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς αλλοιώνει το χαρακτήρα των εκπαιδευτικό, μετατρέποντας ακριβώς τα πανεπιστήμια όχι σε πυρήνες δημιουργίας νέας γνώσης, αλλά αντίστοιχα στο πώς η νέα αυτή γνώση θα υποταχθεί σε μια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και θα αξιοποιείται απλά και μόνο για την κερδοφορία και όχι για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Οπωσδήποτε είναι και αυτή μια ανάγνωση. Να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις οι οποίες δίνονται από την Αθήνα στην Τουρκία? Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ενός πολύ θερμού καλοκαιριού και η έκκληση διαρκούς έντασης στο εσωτερικό
του Ερντογάν, με τα ανοιχτά μέτωπα που έχει στη Συρία και στα άλλα μέτωπα που τον απασχολούν, τελικά και προς εμάς. Η ρητορική των τελευταίων ημερών, αν δεν μιλάγαμε για Τουρκία, θα λέγαμε ότι είναι πρωτοφανής, αδιανόητη. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι απαράδεκτη, σε βάρος της χώρας. Κοιτάξτε, είναι απαράδεκτες οι ενέργειες οι οποίες γίνονται, βέβαιως και καταδικαστές. Ιδιαίτερα η υπερπτήση των τουρκικών αεροπλάνων πάνω από την Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα, που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Και οι δηλώσεις οι οποίες είναι προκλητικές. Όμως όλο αυτό το σκηνικό έχει τροφοδοτηθεί επί της ουσίας από τα ανατολικά παζάρια τα οποία κάνει η Τουρκία με τον ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισχυροποίηση του νοτιοανατολικού πυλώνα της υπεραιριστικής αυτής συμμαχίας. Από αυτή λοιπόν την άποψη φάνηκε πολύ γρήγορα το πόσο αξιοποιήθηκε το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι διάφοροι διθύραμβοι τους οποίους ακούσαμε σκορπίστηκαν σαν σκόνη. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι όσο η χώρα μας εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε αυτούς τους σχεδιασμούς, μετατρέπεται σε σημειοφόρο και ορμητήριο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, τόσο οι κίνδυνοι για την περιοχή θα δυναμώνουν και ταυτόχρονα θα προωθείται χωρίς ιδιαίτερες αντιστάσεις το αμερικανοδοτικό σχέδιο περί συνδιαχείρισης του Αιγαίου. Δεν είναι τυχαίο τόσο η δηλώση του State Department ότι τα ζητήματα του εναέριου χώρου θα λυθούν με το διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λες και δεν υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες ακριβώς. Ναι. Και αυτή η δήλωση έγινε αμέσως μετά το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη. Και δεύτερον και η στάση και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μίλησε ότι μέσα από το διάλογο πρέπει να αποφευχθούν οι ακραίες καταστάσεις και εντάσεις. Είχαμε την ελπίδα, είπε κανείς, ότι εν μία ανοιχτή, ακόμα και μετά από μία ομιλία και πάση περιπτώσει όσα είδαμε και όσα δεν είδαμε στο παρασκήνιο, που πάντως διεθνοποίησε κάποια ζητήματα, εστάλησαν κάποια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό για τη στάση και τις επιδιώξεις, αλλά και την πρακτική της Τουρκίας. Είχαμε καμία φρούδα ελπίδα ότι την επομένη, είτε το State Department, είτε η Ευρώπη, θα αλλάξουν αυτή την πάγια μουδιασμένη ή, εν πάση περιπτώσει, βρείτε τα μεταξύ σας στάση τους, ή αυτό είναι κάτι το οποίο χτίζεται σταδιακά? Όχι, το ΚΚΕ δεν έχει καμία τέτοια ελπίδα. Και αντίθετα, προειδοποιούσε για το κλίμα καθησυχασμού το οποίο ήθελε να καλλιεργήσει η κυβέρνηση. Ότι μετά από κάθε τέτοιες επισκέψεις, η όξυνση και η ένταση ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα κλιμακώνεται. Ναι, το έχουμε δει και εμείς. Ακριβώς, και από την άποψη αυτή εμείς θεωρούμε ότι η παρουσία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στη γειτονιά μας δεν αποτελεί παράγοντα διασφάλισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, δεν αποτελεί παράγοντα σταθεροποίησης της περιοχής, αλλά αντίθετα είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης της περιοχής. Δεν είναι η χώρα μας και δεν πρέπει να επιδιώξει, για να συνεχίσετε το συλλογισμό σας, η χώρα να είναι ένας κόμβος πέρα από ενεργειακός ή γεωπολιτικός πια, αλλά ιδίως ένα σημείο σταθερότητας στην περιοχή σε σχέση με μια Τουρκία την οποία πραγματικά σπάψουμε να τη λέμε όλοι απρόβλεπτη, διότι δεν είναι. Πάνω κάτω πάντα σου λέει που πάει και το βλέπουμε κιόλας, ακολουθεί τη δική της πορεία. Ένας εταίρος τον οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, γιατί κανείς δεν τον αγνοεί, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ευρώπη, ουδείς. Σαφώς υπολογίσιμος, σαφώς εμείς έχουμε τους δικούς μας τρόπους να το αντιμετωπίσουμε ό,τι μπορεί να συμβεί καταρχάς μόνοι μας. Όμως το να υπάρχει έτσι ένα κλίμα που να ξέρεις ότι τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέρα ενδεχομένως όντως θα μπορείς να αποτανθείς σε Αμερική, Ευρώπη, αν είναι έτσι, αν συμφωνείτε, δεν είναι θετικό για τη χώρα? Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι θετικές αυτές οι εξελίξεις. Και ιδιαίτερα είναι επικίνδυνες εξελίξεις αυτές, τις οποίες ήδη αυτές τις επιλογές τις πληρώνει πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός. Και τις πληρώνει πολύ ακριβά και μέσα από τη νέα κούρσα των εξοπλιστικών προγραμμάτων Μαμούθ, τα οποία δεν είναι σχεδιασμένα για να προφυλάσσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά εντάσσονται στους γενικότερους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Από τη μια μεριά, άρα δηλαδή είναι καθαρά επιθετικά όπλα με μεγάλη ακτίνα δράση σε αυτά της τελευταίας γενιάς. Ένα δεύτερον, το πληρώνει πολύ ακριβά με το κύμα ακρίβειας και ιδιαίτερα το ενεργειακό κύμα ακρίβειας, το οποίο τσακίζει στην κυριολεξία τα λαϊκά νοικοκυριά. Ναι. Και τρίτο, ενδεχόμενα να κληθεί να το πληρώσει και μέσα από παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων στο όνομα της σταθερότητας της περιοχής
και τις ισχυροποίησεις παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων που βλέπετε να προχωρά ποτέ οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση σε μια τέτοια κίνηση, ενέργεια, είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε πάρα πολύ χρόνο, κύριε Καραθανασόπουλε. Κοιτάξτε, το αν θα γίνει μέσα από διαπραγματεύσεις, μέσα από άλλο τρόπο, είναι ζήτημα το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Αλλά ότι τα πράγματα πηγαίνουν, κινούνται επιταχυνόμενα προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό είναι γεγονός. Το κρατάμε και είναι αυτή και επεφρασμένη, πρέπει να το συζητήσουμε εκ νέου, και είναι πώς αυτή ακριβώς επιχειρηματολογείται από αυτό. Λέω και είναι και εκπεφρασμένη θέληση και των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Ότι πρέπει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να υπάρχει συνδιαχείριση. Κύριε Καραθανασόπουλε, και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Μας τρομάζει αυτό που λέτε. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα πρέπει να συζητήσουμε εκτενώς εκτενέστατα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή μας κουβέντα.